Γενικότερο θέμα ευστάθειας διαπιστώνουν οι γεωτεχνικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, το ύψος της κακιάς τροφής, λίγο πριν από τη λιγαριά, εκεί όπου παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις. Όλη η πλαγιά που είναι στη στροφή αυτή, από πάνω μέχρι τη θάλασσα, σέρνει, το λέμε έτσι, δηλαδή κομμάτια της φεύγουν προς τα κάτω. Φανταστείτε ότι το έδαφος είναι σαν, αποτελείται από πλάκες οι οποίες βρίσκονται μία πάνω στην άλλη, έχουν φορά προς τη θάλασσα, οπότε σέρνουνε, να το πούμε έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή και θα πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε επιδείνωση του φαινομένου. Είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το δόστρωμα, μόνο το δρόμο? Όχι, όχι. Ή αφορά συνολικά? Δεν αφορά μόνο το δόστρωμα. Το δόστρωμα είναι η εκδήλωση του φαινομένου. Αν ήταν μόνο το δόστρωμα, δεν θα ανησυχούσαμε τόσο πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια συνολικότερη κίνηση, την οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο, αυτό είναι το αντικείμενο της μελέτης, να εμποδίσουμε, να αποτρέψουμε. Ωστόσο, στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια. Αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο? Θα έλεγα να περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης και να μιλήσουμε. Τότε να πάτε στα σπίτια κάτω προς τη θάλασσα, που βρίσκονται κάτω από τη στροφή, και θα δείτε σπασμένες μάντρες κλπ. Και μιλάμε για σπίτια αξίας. Μια τελευταία μέτρηση επιβεβαιωτική μένει να πραγματοποιήσει η μελετητική ομάδα, προκειμένου να υποβάλει την πρότασή της για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Θα πρέπει να μπει ένα τοίχο σε όλο το μήκος αυτό της στροφής, την έξω πλευρά του δρόμου, πασαλότοιχος δηλαδή, ο οποίος θα φτάνει σε ένα βάθος, θα καλύπτει τα 8 μέτρα που είναι το σαφρό κάτω από το δρόμο και άλλα, και ικανό βάθος ακόμα για να μπορεί να αντιστηριχθεί. Και θα έχει και κάποια αγκύρια τα οποία θα πηγαίνουν στο σταθερό μέρος του δρόμου, της πλαγιάς, για να μπορεί να κρατάει το δρόμο. Όπως τονίζει ο μελετητής, στους επόμενους 2 μήνες αναμένεται η υποβολή της μελέτης, η έγκρισή της από το Υπουργείο και η δημοπράτησή της. Να αντιστηρίξουμε το δρόμο με ένα τεχνικό το οποίο δεν είναι πολύ ακριβό, για ένα βάθος χρόνου ικανό, 10-15 χρόνια, δεδομένου ότι μέχρι τότε ελπίζουμε βεβαίως ότι θα γίνει ο ΒΟΑΚΟ αυτοκινητόδρομος, που σε κάθε περίπτωση. Όλες οι χαράξεις φεύγουν από το δρόμο αυτό λόγω γεωμετρίας, έτσι, από το κομμάτι αυτού του δρόμου, και μπαίνουν μέσα σε σύραγγα, μέσα στο βουνό. Την ίδια ώρα, σε 15 διαφορετικά σημεία πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, απ' άκρης άκρης σε όλο το νησί, με τα σχετικά κονδύλια να έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό στην κακιά στροφή, δεν είναι όμως τόσο επίγον. Υπάρχουν άλλα τα οποία είναι πιο επίγοντα. Ο υφιστάμενος ΒΟΑΚΟ έχει πολλά προβλήματα, είτε κατά πτώσεων είτε κατολιστήσεων σε διάφορες περιοχές, π.χ. Καλάμι, Πλατάνη, περιοχής όπου δικό μου Σούδας, καθώς επίσης και στην περιοχή Μαυρομούστακου. Στην περιοχή των ορίων νομού Ηρακλείου Ρεθύμνου, με μελέτες που εξ όσων γνωρίζω εκπονεί η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου και επίσης από αυτά που εγώ ξέρω, σε συνεργασία πάντα με τη Γενική Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, είναι ότι οι μελέτες αυτές θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του μήνα. Αυτές οι θέσεις θα αποκατασταθούν όλες με ευθύνη και μέρημνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ωστόσο, οποιαδήποτε αποκατάσταση γίνεται αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε μελέτη γίνεται αυτή τη στιγμή για το βορειοδικό άξονα, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου που ονειρευόμαστε? Μιλάμε πάντα για τον υφιστάμενο οδικό άξονα. Ο νέος αυτοκινητόδρομος αποτελεί αποκλειστικό καθήκον του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση εκπόνησης μελετών. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ θα κινείται κατά κύριο λόγο επί της υφιστάμενης χάραξης.